Σεισμός. Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου εκενώνουν τις τάξεις σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Η σεισμική δόνηση είναι μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μέρος του σχολείου καταραίει. Παιδιά και εκπαιδευτικοί εκλοβίζονται. Η πυροσβεστική υπηρεσία επεμβαίνει. Όταν έχουμε ολική καταστροφή, από μία είσοδο περνάμε αυτό το σωλήνα μέσα και με την άλλη κάτι κάμερα μπορούμε να δούμε και να συνεργήσουμε με το άτομο το οποίο είναι εκλογισμένο. Τι μας βοηθάει αυτό, καταλάβαμε? Ναι! Ωραία. Τι μας βοηθάει, κύριε μου, για παιδί μου. Ναι. Ακούστε να δείτε πράγματι μου. Άρα. Όσο σημαντικό πρέπει να έχει ο πυροζέστης είναι φυσική κατάσταση, κατάρτιση, καθαρό μυαλό για να μπορέσει να επέμβει. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα θέλουν να γίνουν πυροζέστες μεγαλώνοντας. Για να τα χεράκια. Και κορίτσια. Βλέπω και πολλά κορίτσια. Πώς λειτουργεί αυτό? Μπορούμε να συνομιλήσουμε με κάποιον ο οποίος είναι μέσα στα χαλάσματα. Χωρώντας τα ακουστικά μας, έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε με το άτομο που είναι εγκλωβισμένο και με εμάς. Επόμενο συμβάν στο σενάριο της άσκησης, ο απεγκλωβισμός πολίτη που έχει βρεθεί παγιδευμένος μετά από την κατάρρευση κτηρίου. Η επιχείρηση μεταφέρεται στην παραλιακή ζώνη στην πόλη της Σάμου και στο πρώην ξενοδοχείο Ξενή.
Σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟΥ έχει να αντιμετωπίσει στα πλαίσια άσκησης με την ονομασία Σεσίχθων μεγάλο συμβάν, μεγάλα συμβάντα μάλλον από σεισμό που έγινε στην περιοχή, ξεκινώντας από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της ΣΑΜΟΥ που ήταν εγκλωβισμένα παιδάκια, έγινε εκένωση. Τώρα συνεχίζουμε σε ένα κτίριο, παλιό ξενοδοχείο με απεγκλωβισμό ενός εργάτη. Έχουμε επίσης συμβάν στο Καρλόβαση, που θα μεταβούμε άμεσα τώρα κι εμείς. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια εννοείται της άσκησης, για να δούμε την ετοιμότητα του προσωπικού μας, να δούμε τυχόν ελλείψεις και προβλήματα, συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το ΕΚΑΒ, την αστυνομία, το λιμενικό, το στρατό, που επιβάλλεται να έχουμε συνεργασία πάντα σε μεγάλες εμβέλειες συμβάντα. Συγχαρητήρια στα παιδιά που μέχρι στιγμής και στους πολίτες που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα της άσκησης και να δώσω το λόγο στο διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ να σας πει και κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Να καλημερίσω κι εγώ, να καλωσορίσω τη διοικητή νομού στο νησί μας. Πρώτη φορά διοικητής νομού στο νησί γυναίκα. Νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια από όλους μας, τόσο από το κομμάτι της υπηρεσίας μας, όσο και από τους ενεργούς πολίτες, τους εθελοντές του νησιού μας. Σημαντικό για μας είναι, όπως σας είπε η διοικητής, να καταγραφεί όλων αυτών των προβλημάτων. Έγιναν παρατηρήσεις. Αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν να ασκηθεί όλο το επιτελείο, τόσο επιχειρησιακοί παράγοντες οι δικοί μας, όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Σίγουρα είναι ότι διαπιστώσαμε έχουμε παρατηρήσεις, οι οποίες από αύριο νομίζω ότι πρέπει να αποτυπωθούν ώστε να δοθούν λύσεις όσον αφορά τα προβλήματα. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Ευρείας κλίμακας η άσκηση είναι ετήσια, διοργανώνεται κάθε χρόνο, είναι ευρείας κλίμακας, γι' αυτό και τα σενάρια είναι πολλαπλά. Όπως σας είπε, παρακολουθήσαμε σενάριο στο δεύτερο δημοτικό, ήρθαμε στο χώρο του Ξενία και έχουμε αμέσως έξοδο τώρα για την περιοχή του Καρλοβάσου, για τη Δυτική Σάμο, το πρώτο δημοτικό της Πορφυριάδας και το χώρο των καταρρακτών. Μια ευρείας κλίμακας με όλο το προσωπικό της υπηρεσίας μας σε εμπλοκή για να δούμε την επιχειρησιακή δράση όλη του προσωπικού μας. Αλλά με την ολοκλήρωση της άσκησης, μόλις τελειώσουμε και από το Καρλόβαση, θα συγκεντρωθούμε και θα δούμε τυχόν αδυναμίες, τυχόν ελλείψεις, τυχόν πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε και εμείς ή άλλοι φορείς που συνεργάζονται μαζί μας.